Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Αλίκη συλλαμβάνεται και οδηγείται στην φυλακή μετά την επίθεση που δέχτηκε, αλλά θα αποκτήσει και έναν απρόσμενο σύμμαχο στον αγώνα της κατά του εργοστασίου. Παράλληλα, η σύγκρουσή της με τη δικηγόρο της εταιρείας μεγαλώνει όλο και περισσότερο και η Αλίκη συνειδητοποιεί προβληματισμένη το μέγεθος της δύναμης που έχουν οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου. Μία ανατροπή στην εξέλιξη της υγείας του Χάρη θα προκαλέσει έντονα συναισθήματα σε όλους. Ο Δημήτρης θα δημιουργήσει μια συνήθιστη συμμαχία, προκειμένου να παγιδέψει το Στέφανο, όμως θα βρεθεί μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα. Ο Δημήτρης συλλαμβάνει το Στέφανο προς ανακούφιση όλων. Η Λίδα προβληματίζεται με τους ασθενείς που όλο και πληθαίνουν εξαιτίας του μολυσμένου νερού και προσπαθεί να βρει τη λύση. Έτσι αποφασίζει να το ψάξει περισσότερο και συνειδητοποιεί πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Συγχρόνως θα προβληματιστεί ακόμη πιο έντονα, όταν βρίσκει στο αρχείο του νοσοκομείου παλαιότερες εισαγωγές ασθενών με παρόμοια συμπτώματα. Η Γαλανού επισκέπτεται την κόρη της Χρυσάνθης που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και έχουν μία αποκαλυπτική συζήτηση. Τι θα βγει από αυτή τη συζήτηση? Ο Στέφανος θα αρνηθεί να μιλήσει σε οποιονδήποτε άλλο, εκτός από την Αθηνά. Ο κτηνοτρόφος Πετρίδης αμέσως μετά την καταθεσή του στην εισαγγελία, έχει ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Η Αλίκη είναι σίγουρη ότι πίσω από αυτό κρύβονται οι άνθρωποι του εργοστασίου και σοκάρεται. Ο Στέφανος δέχεται να ομολογήσει τα πάντα στην Αθηνά, με τον όρο να πηγαίνει να τον βλέπει κάθε μέρα. Τι θα αποφασίσει η Αθηνά? Ένας απελπισμένος κτηνοτρόφος απειλεί με όπλο τους ανθρώπους του εργοστασίου. Τα πράγματα θα έχουν πολύ άσχημη εξέλιξη, όταν η Αλίκη θα μπει μπροστά προσπαθώντας να τον σταματήσει. Θα καταφέρει να γλιτώσει η Αλίκη? Ο Νικήτας προτείνει ένα παρακινδυνευμένο σχέδιο για να αποκαλυφθεί η απάτη, ενώ το ατύχημα του Πετρίδη τρομάζει τους κτηνοτρόφους, που διστάζουν πολύ να μιλήσουν. Η Γαλανού φαίνεται ότι κρύβει ένα μεγάλο μυστικό που έχει οδηγήσει στην κακή σχέση που έχει με την κόρη της. Η Αλεξάνδρα επισκέπτεται τον Στέφανο στη φυλακή αποφασισμένη πια να πάρει την εκδίκησή της για τον θάνατο του Φίλιππου. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν, αναστατώνει τη ζωή της Ελένης. Όλα αλλάζουν μετά από ένα γεγονός που θα συνταράξει τις ζωές όλων. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.